Ήθελα πάντα ένα παιδί. Όταν ερωτεύτηκα τον Κώστα, φρέναρα λίγο και σκέφτηκα ότι εκείνος έχει ήδη οικογένεια, δεν είναι κάτι που θα τον ενδιαφέρει. Οπότε δεν τόλμησα να το πω, το κατάλαβε μόνος του και έτσι όλα τα πράγματα γίνανε όπως έπρεπε. Κύριε Βούτσα. Άκου να σου πω και τέξε να δεις. Εμένα αποστολή μου είναι η γυναίκα. Μου λένε μια φορά έχεις πάθος με τις γυναίκες. Δεν είναι πάθος η γυναίκα. Η γυναίκα είναι αποστολή. Ναι. Από το Θεό. Η γυναίκα είναι η αποστολή, αποστολή. Η εξέλιξη. Πάθος είναι τα ναρκωτικά. Πάθος είναι το τζόγος. Πάθος είναι το αλκοόλ. Εμένα ο Θεός με έφτιαξε για να έχω με γυναίκα. Και πάντα είμαι υπέρ της γυναίκας. Δηλαδή ό,τι καλύτερο θέλω να δώσω το δίνω στη γυναίκα. Με τις άλλες γυναίκες αυτά και έδωσα και όταν έφευγα από μια γυναίκα έφανε και την περιουσία στη γυναίκα αυτή που έφευγα. Μα δεν έτυχε ότι η πρώην σύζυγός σας η Έρικα Μπρόγερ μου είπαν ότι έκλαιγε σε όλη τη διάρκεια της τελετής. Λοιπόν, πολύ συγκινημένη και μίλησε και με τόσο ωραία λόγια. Και η Θεανό μας ευχήθηκε τη δεύτερη μήνα. Και λέω στην Αλικίβη, της λέω Αλίκη, περιουσία δεν έχω πια, αλλά θα σου χαρίσω τον εαυτό μου και το σπέρμα μου. Είναι η συνεχεία σας, δεν είναι βέβαια. Και το έκανα αυτό και έγινε και έγκυος. 4 μήνων πέντε πόσο είσαι. 4,5. Είδαμε και το παιδάκι, είδαμε και το πουλάκι του. Αγοράκι είναι. Αγοράκι είναι. Και είμαστε τώρα περιμένουμε. Κύριε Βουτσά, κάποιοι από το περιβάλλον σας προσπάθησαν να σας πούνε, μα τώρα τι τα θες και ξαναπαντρεύεσαι. Μείνε με την Αλίκη που είστε τόσο ερωτευμένη και σε αγαπάει, αλλά τι θέλει. Δεν ξέρω αν το είπα, δεν δίνω σημασία ποτέ σε αυτά τα πράγματα, γιατί τόσα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, ακούω και καλά, ακούω και κακά. Εκείνο που έχω διαπιστώσει σίγουρα είναι ότι η Αλίκη του κόσμου είναι τελείως. Ότι η Αλίκη του κόσμου είναι ανιδιοτέλης. Δεν έχει κανένα συμβάν. Η αγάπη του κόσμου. Αγάπη. Τι είπα, τι έλεγα. Είπες Αλίκη. Ωραίο είναι. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Ζει μόνο για να μιλάει για σένα μου. Εμένα μου άρεσε. Τα χάλασε λίγο. Γιατί σ' άκουγα να μιλούσε τόσο. Αυτή είναι η μαμά, ε. Η μαμά σου. Αυτή είναι η μαμά μου. Ωραία λόγια μπροστά του και μάλιστα βλέποντας το βίντεο λες καλά. Τώρα το τα λέω και μπροστά του, μην τα πιστεύεις εσύ και τα πάρεις πάνω σου. Και αυτή η αγάπη που έχει ο κόσμος είναι ανιδιοτέλης. Δεν έχει κανένα συμβαίνει που με αγαπάει ο κόσμος. Παιδιά, επειδή ήρθε ο Μίλτος ο Μητσιάς μου και φίλος μου και ξέρω ότι είναι και τον διατρό σας, μου είπε το τι γινόταν από τον απλό κόσμο. Μου λέει γινόταν, έκλεισε το κέντρο της Αθήνας. Είδα και εγώ βίντεο. Του είχαν εντύπωση πως ήρθε πολλοί κόσμος και σωρεύει και σας χειροκρότησε. Αφού ήταν τρεις αυτοί. Μπράβο, α το πω. Για να ανοίξουν δρόμο να φύγει. Η μαμά, να την ξαναδούμε σε ένα πλάνο που ήταν τόσο συγκινημένη. Τι σου είπε όταν της είπες μαμά, είμαι με τον Κώστα Βουτσά. Είμαστε πάρα πολύ δεμένες με την μαμά μου και με την αδελφή μου και με την ανιψιά μου. Μιλάμε κάθε μέρα. Με έζησε η μαμά μου. Δεν χρειάζεται να μιλήσω συγκεκριμένα. Με έζησε. Πως κάθε μέρα γινόμουν πιο χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη. Οπότε σιγά σιγά και εκείνη ήταν πολύ ευτυχισμένη. Πολύ υποστηρικτική και, ναι, και υποστηρικτική για αυτή τη σχέση. Βέβαια. Πάντα ήθελε η μαμά μου ένα εγγόνιο, οπότε όταν έμεινα έγκυος ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Άμα δεν ερχόταν το παιδάκι, θα αποφασίζατε έτσι να επισημοποιήσετε τη σχέση σας, να παντρευτείτε δηλαδή. Εγώ δεν είχα φιλοδοξία για γάμο, δεν ξέρω ο Κωστής, εγώ δεν είχα φιλοδοξία. Ο γάμος θα επισφράγιζε τη σχέση που φέρνει και ένα παιδί, γίνεται γι' αυτό. Λιώς εμείς ζούσαμε σαν παντρεμένοι έτσι κι αλλιώς. Θα αλλάξουμε πάνες, κύριε Βουτσά. Έχουμε κουράγια να αλλάξουμε πάνες, να δώσουμε γάλα τα βραδινά κτλ. Ακούσα, αγάπη μου. Ξενύχτη τώρα. Έχω μεγαλώσει 3 κοριτσάκια. Λατρεμένα μου, τη Σάντα, τη Θεοδωρά και τη Νικολέτα. Όταν το βράδυ που κλαίγανε, σηκωνόμουν εγώ. Σοβαρά. Βέβαια, πήγαινε για μια λεκανίτσα αυτή. Πήγα τη σκάτουνα, τη έπαιρνα, τη έντυνα και τη έφερα πάνω στο κρεβάτι. Έχω πείρα και έχω μάθει πώς να φερθώ σε ένα παιδί που κλαίει το βράδυ. Και η Έρικα και η Θεανό δεν σηκωνόντουσαν. Εγώ δεν καθόλου σηκωνόμουν, έπαιρνα το παιδί και μου λέγε μάλιστα η μητέρα τη Έρικα, μη σηκώνεσαι αυτό, γιατί το παιδί κλαίει για να πας κοντά του. Ναι, γιατί κλείνει το άγγιγμα του μπαμπά. Ναι, αλλά αφού είναι λερωμένο το παιδί. Πήγα, το έπαιρνε, το έβαζα, το έντρινα και το ξανάβαζα πάνω στη. Όλα και τις τρεις κόλλες εγώ τις μεγάλωσα έτσι. Είναι εκπαιδευμένος, τελείωσε.